Uh, σήμερα είδε την ομάδα του να κερδίζει την ΕΘΑ 77-66 uh, και ο Απόλαιο είναι στην κορυφή τη βαθμολογία. Uh, ρώτησα τον uh, Γιώργα Κούδη uh, πότε θα πάρει πρωτάθλημα από ΕΛ. Πάμε για 10 χρόνια από τότε που το πήρε και μου είπε: Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Να uh, φανταστώ, είναι κάπω παρόμοια η δική σα προσέγγιση. Καταρχήν, πριν να απαντήσω στο ερώτημά σου, θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Εγώ είμαι τρί, τρί, τρίτη μου σεζόν εδώ. Δεν έχω δει παιχνίδι με την ΕΘΑ να έχουμε τέτοιο κόσμο. Είναι η δεύτερη φορά, το δεύτερο μάτς που παίζουμε εδώ και ο κόσμος ήταν περισσότερος σήμερα από ό,τι στην ΑΕΚ. Σου ευχαριστούμε πραγματικά, αφιερώνουμε όλοι μαζί τη νίκη αυτή στον κόσμο αυτό. Είναι πέροχος, δεν έχω λόγια, ό,τι να πω. Ε, σχετικά με το δεύτερο ερω... με το ερώτημά σου, ε, δεν κοιτάμε το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή δεν, ούτε κατά διάνοια. Κάναμε δύο νίκες που ήρθαν όπως ήρθανε, λίγο τύχη, λίγο ήμασταν πιο έτοιμοι σε κάποια σημεία, αλλάξαμε κάποιε τακτικέ και ήρθαν μια νίκη. Σήμερα ήμασταν κάτω του μετρίου. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο. Έχω μερίδιο ευθύνη εγώ για αυτή την εικόνα που παρουσιάσαμε. Ε, θα πρέπει να δούμε άμεσα τι πρέπει να βελτιώσουμε, γιατί με τέτοιε εμφανίσει δεν δικαιούμαστε να σκεφτόμαστε. Αφού αναφέρεσαι, coach, στο... στην εμφάνιση, τι πήγε λάθο και από το πλήν 17 η θα έφτασε να δει την νίκη στο τέλο. Στα παιχνίδια αυτά παίζει ρόλο ποιο το θέλει περισσότερο. Υπήρχαν διαστήματα που από την αρχή του αγώνα το ξέραμε αυτό και μετά όταν προέρχεσαι από δύο μεγάλε νίκε με την Ανώθου και με την ΑΕΚ, έρχεσαι σε ένα παιχνίδι να παίξει μια ομάδα η οποία για μένα είναι πολύ καλύτερη από πέρσι και νομίζω ότι η ΕΘΑ και έχει εξαιρετικό προπονητή και οι άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα είναι πραγματικά αξίζουν και συγχαρητήρια και δείξανε και σήμερα τι μπορούν να κάνουν. Έτσι. Ε, οπότε οι δικοί μας υπέχτες σήμερα χαλαρώσαμε. Και αυτό έχω μερίδιο ευθύνη εγώ και θα πρέπει να το λύσουμε άμεσα. Ε, και τι σκοπεύεις να, πώς σκοπεύεις να προσεγγίσεις τη συνέχεια και σε αυτό το τομέα αλλά και για να κρατήσεις έτσι τους παίχτες σας γρήγορση. Διότι ε, είναι νεαροί, είναι ρούκοι ε, και αυτό παίζει ρόλο του. Εντάξει, όπως είπες, μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα έχει τρεις παίχτε από το βασικό κόρμα των Περσίνων και είναι όλοι νέοι, νέα παιδιά. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά ε, δεν, θα πρέπει να φάμε τη σφαλιάρα μάλλον. Πριν τη φάμε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, μέχρι να τη φάμε. Μόλις φάμε τη σφαλιάρα θα καταλάβουν. Ελπίζω να μην γίνει, αλλά...